Από εκεί μετά υπάρχουν και προβλήματα για τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ο Τσέζαρεκ είναι τραυματίας. Ο Πρίτες που έπαιξε στα Τρίκαλα έπαθε μια υποτροπή στον νόμο, κρίθηκε ανέτοιμος, έμεινε εκτός αποστολής. Αλλά και ο Μίσελ που αποβλήθηκε στο παιχνίδι Κυπέλλου. Από την άλλη μεριά προβλήματα και για τον Ατρόμητο. Πριν πεις για τον Ατρόμητο, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι αυτοί που είναι εδώ και δεν είναι λίγοι σήμερα, οι φίλοι του Άρη, είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα τους. Τρομερή υποδοχή, συμπαράσταση, δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι έχουν μπει σε αυτή τη λογική, την αρνητική, έτσι, της απογοήτευσης, αλλά μπήκαν μάλλον και στη διαδικασία να υποστηρίξουν για το υπόλοιπο. Υπάρχει το Europa League, άλλη εβδομάδα, με τη Leverkusen εκτός, υπάρχει το πρωτάθλημα και υπάρχει και ένα ευνοϊκό πρόγραμμα, μην το ξεχνάμε, για τον Άρη. Άρη που έχει παίξει τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟ, και Άρη, και ΑΕΚ, συγγνώμη, εδώ το παιχνίδι ξεκίνησε, πρώτα δευτερόλεπτα στην συνάντηση, τρέχει ο Κόκκι να εκμεταλλευτεί το γύρισμα προς τα πίσω με τον Μιχαλίδη να διώχνει τα πόδια σε αυτή την πρώτη προσπάθεια να επισκεφθούν οι κιτρινόμαυροι. Κάλβο στην κόντρα. Πάει κοντά τον Εμπεγλέρας, έχει χώρο και βλέπει την κίνηση του Ρουίς. Το γύρισμα, η κόντρα, η μπάλα βγήκε κόρνερ. Ο Ατρόμητος όσο πιο μπροστά από την ομάδα του, ενώ μπορεί με τον Περόνε τώρα να δημιουργήσει κατάσταση κοντά στην περιοχή του Σιφάκη. Καμαρά στη σέντρα για τον Περόνε, δεν προλαβαίνει και έρχεται να κάνει το πλασέ ο Μπρίτο χωρίς να μπορέσει να στείλει την μπάλα προς την εστία στο δεύτερο λεπτό. Και όταν ο Μπρίτο είχε τη δυνατότητα δεν μπορούσε να σκοράρει εκείνος. Τώρα γυρίζει, να κι άλλη καλή στιγμή για τον Ατρόμητο με τον Καραλή και την κόντρα και το κόρνερ για τον Ατρόμητο στο τρίτο λεπτό. Ο Καμαρά στην πρώτη περίπτωση γυρίζει, δεν προλαβαίνει ο Περόνε, ο Μπρίτο και η επέμβαση με τα πόδια προσφέρεται ο ναυτή, ο Κάλβο στο σουτ. Από μακρινή απόσταση χωρίς κίνδυνο για τον Μιχαηλίδη. Γυρίζει για τον Κάλβο, υπάρχει εκεί επέμβαση αντικανονική και θα βγει και εκείνη η κάρτα δικαιολογημένη στο 7ο λεπτό στον Νάστο από τον κύριο Σταθόπουλο. Πρώτη κίτρινη στο μάτς για αυτό το τράβηγμα με σκοπιμότητα από τον αμυντικό του Ατρομήτου. Ότι εκεί είχε και μεγάλο κενό ο Ατρόμητος και για τους φιλοξενούμενους και τώρα ο Κάλβο ταχύτατα θέλει να βγει στην κόντρα, δεν μπορεί να τον προφτάσει ο Νεμπεγλέρας. Έχει χώρα, την άλλη πλευρά είναι ο Κόκε. Ο Ισπανός φέρνει στο δεξί το σουτ. Α, δοκάρι! Το παιχνίδι του. Βλέπετε πώς απέφυγε τον Νεμπεγλέρα. Βλέπετε και την πορεία της μπάλας εδώ. Στην οριζόντια δοκό, στο 11ο λεπτό για τον Άρη. Η σέντρα του Νέτο, κεφαλιά του Ρουίς δεν ήταν άσχημη. Σε την κερκίδα. Βγαίνει πολύ δυνατά. Απελευθερώνει ο Χαβίτο που για πρώτη φορά μπήκε προς το χώρο του κέντρου, τον έκλεινε. Κάλβο, ναυτή προσφέρεται έξυπνα εκεί για να αλλάξει παιχνίδι, αλλά γυρίζει προς τα πίσω και χάνει χρόνο ο Άρης. Όλος ο Ατρόμητος πίσω από την μπάλα. Χαβίτο, μπαλιά του για τον Τόχα, Κολομβιανός για τον Ρουίς, αμέσως εκείνος. Παραλίγο το αυτοκόλ με την επέμβαση του Μιχαηλίδη να κρατάει το 0 και να επιμένει ο Άρης εδώ με το γύρισμα προς τον ναυτή, το shoot out. Κοιτάξτε πως εδώ ο Ρουίς με τη μία βγάζει και από την κεφαλιά προς τα πίσω του Ολιβέιρα, παραλίγο να έχουμε το αυτογκόλ. Ο Βραζιλιάνος γύρισε προς την εστία του και στη συνέχεια ο ναυτή αστόχησε. Και την επέμβαση του Μιχαηλίδη στην κεφαλιά του συμπαίκτη του εδώ για να έρθει στη συνέχεια ο ναυτή να αστοχήσει. Αυτή τη γωνία εδώ βλέπετε πως ο Ολιβέιρα κατεβάζει ο Περόνε, να που βλέπει τον Καμαρά. Εκεί δεν έχει στήριγμα, γυρίζει έξυπνα στο Ενεγαλέζος με την εμπειρία του. Η κεφαλιά δεν είναι καλή από τον Καραλή στην αντεπίθεση του Ατρομήτου. Ο Άρης κινδύνευσε εδώ. Η έξυπνη ενέργεια του Καμαρά περνάει το Λαζαρίδη, στρώνει ιδανικά για τον Καραλή. Η ευκαιρία χάνεται για το μάτι του Δόνη. Ωραίο μάτς ανοιχτό. Αφού και οι φιλοξενούμενοι δεν θέλουν να παίξουν καταστροφικό ποδόσφαιρο και έχουν τους παίκτες για να βγαίνουν και μπροστά στην κόντρα. Αλλάζει ο ναυτή, περνάει μπάλα για τον Χαβίτο, καθώς ο Σκόνδρας συνεχίζει εκεί να έχει προβλήματα στην πλευρά του. Ο Χαβίτο στην ευκαιρία, η μπάλα θα δείχνει 1-0 με τον Ισπανό μετά από τόση φυτική δραστηριότητα για τον Άρη. Έρχεται το γκολ. Το 1-0 στον κλειά της Βικελίδης. Και με κόντρα της μπάλας στην προσπάθεια του Χαβίτο. Μαζουλισμό στο κλάδι Βικελίδη από τους οπαδούς του Άρη. Δικαιώνεται η ομάδα του Κούπερ για τον τρόπο που αγωνιζόταν από τα δεξιά, όπως λέγαμε. Έγινε το λάθος από τον Σκόνδρα και εδώ, καθώς δεν υπάρχει συμμετοχή του Ρουίς στη φάση και δεν υπάρχει περίπτωση offside,
Ο Χαβίτο είναι ο σκόρερ. Έβαλε έξυπνα το σώμα παρά το μαρκάρισμα του Σκόνδρα, είναι όρθιος. Μπάλα βρήκε πάνω στον Ολιβέιρα. Νωρίτερα ο Βραζιλιάνος είναι να κάνει το αυτογκόλ. Τώρα βάζει το αριστερό πόδι. Έχει και αυτό στη συμμετοχή του. Όλος Ατρόμητος πίσω για το φάλ του Νέτο. Η σέντρα βγαίνει ο Μιχαηλίδης, αλλά κυνηγάει τη φάση ο Ρονάλντο Γιάρο και έχει γυρίσει ο Περόνε. Είναι λίγο πιο μπροστά από τους υπολείπους. Όλοι οι υπόλοιποι πίσω για τον Ατρόμητο, για το κόρνερ του Άρη. Το σουτ γκολ απευθείας με το δεξί. Ο Λαζαρίδης που είχε προωθηθεί όπως γίνεται στα κόρνερ. Απευθείας ένα βολέ, κάνει το 2-0 και είναι η πρώτη φορά που ο Άρης στο πρωτάθλημα πετυχαίνει δύο γκολ σε ένα παιχνίδι. Ο Δόνης βέβαια εδώ σκυθροπός. Το μάτς πάει να χαθεί από πολύ νωρίς για την ομάδα του. Αφού εδώ ο Λαζαρίδης βρίσκει το χώρο, είναι αμαρκάριστος και νικάει το Μιχαηλίδη με ένα ξερό σουτ. Ο αμυντικός του Άρη. Ξανά τρούχους πανηγυρίζει εδώ μαζί με τον συμπαίκτη τον Βαγγελή. Σκόνδρας. Περώνε για τον Καμαρά. Ο Ρονάλντο Γκιάρο ανάμεσα σε αυτόν και τον Ξηφά. Πιο πολλές φορές τον Περώνε, έστω και με μακρινές μπαλιές. Θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Ναυτή καθώς άπλωσε το πόδι εκεί στην προσπάθεια του Μπρίτο. Ο Τινίσιος διαμαρτύρεται. Αυτό στην αρχή του αγώνα. Κοιτάξτε το άπλωμα του παιδιού εδώ. Στο ημίχρονο του μπάσκετ, μέσο του Άρη. Άρης 38-39. Σωστή κυτρινή. Καραλής για τον Επεγλέρα, πολύ έξυπνα. Το σούτ είναι Επεγλέρα, η επέμβαση από το Σιφάκι στο 34ο λεπτό. Εδώ ύπταται ο Σιφάκης. Έκανε ο Ρουίς, καταφέρνει ο Σφακιανάκης με πολύ ρίσκο αρχικά και τελικά χάνει την μπάλα από τον Χαβίτο. Γύρισμα για τον Τόχα. Το σούτ, η κόντρα εκεί, σωτήρια για τον Ατρόμητο από τον Μπαζίνσκι. Στο 37 ο Μπαζίνσκι και έβαλε την κόντρα. Ο Ατρόμητος έχει δύο γκολ στην πλάτη, έχει κακή ψυχολογία και προσπαθεί απεινωσμένα να βγει στην αντεπίθεση, αλλά δέχεται και άλλες επιθέσεις εδώ από την ομάδα του Άρη που μπορεί να φτάσει στο τρίτο γκολ, αλλά ο Ρουίς δεν τα καταφέρνει από την εκπληκτική πάσα του Κόκε. Φάση όνειρο. Κοιτάξτε, σπάνιας ομορφιάς πάσα εδώ του Κόκε προς τον Ρουίς με τη μία. Και με τα πόδια θα βγάλει εδώ, με τα πόδια βλέπετε τον Μιχαηλίδη και τον Ρουίς που του δίνει συγχαρητήρια. Πολύ ωραία, δεν το είχαμε δει κιόλας. Στη σέντρα η κεφαλιά, out, δεν τα κακή από τον Μπαζίνσκι. Αλλά νομίζω ότι θα σηκωθεί ο Καλβό. Και πράγματι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο. Ο Κούπερ στους δύο παίκτες. Ειδικά αν μιλάμε για τον Χαβίτο, μιλάμε για άλλον παίκτη. Καμία σχέση με τον Χαβίτο, τον περσινό ας πούμε. Και γι' αυτό και γίνεται προσπάθεια να ανανεωθεί από τώρα το συμβόλαιο, το οποίο λήγει το καλοκαίρι. Ο Κόκε έκανε πολύ καλή προσπάθεια και γι' αυτό πέντε χειροκρότημα, αλλά δεν προλάβαινε. 45 λεπτό και τέλος του πρώτου μηχρόνου χωρίς καθυστερήσεις. Το Κλάδης Βικελίδη χάσε την κατοχή μπάλας και δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να ακολουθήσει το ρυθμό αλλά και τις κινήσεις των παικτών του Άρη. Δεύτερο ημίχρονο, απευθείας μετάδοση. Ο Άρης στο ξεκίνημα ενός πολύ ευνοϊκού προγράμματος μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Περώνε προς την εστία με φάλτσα, η μπάλα περνάει από όλους, δεν μπόρεσε ο Καμαρά. Χαβίτο. Ωραίες τρίπλες, φέρνει στο δεξί η σέντρα του. Εκεί είναι μόνο ο Σκόνδρας. Θα δει και την κίτρινη κάρτα νομίζω, ναι, από τον Σταθόπλο. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει για τον Άρη. Ο Νέτο αφήνει για τον Ναυτή το σουτ. Φαντάζομαι ότι πάμε και σε μια εσωτερική αλλαγή. Πάει ο Νεμπεγλέρας δεξιά, έτσι Παναγιώτη. Νομίζω αυτό θα συμβεί. Αλλά ό,τι υπάρχει... βλέπω, ναι, ναι, ναι. Πάει ο Τάτος μέσα σε αγραμμή και πάει ο Νεμπεγλέρας δεξιά. Έβαζε σε πελάτες την άμυνα τον φιλοξενούμενο. Με κίτρινη. Παναγιώτη, ο Τάτος πρέπει να είναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Τάτος πήρε κίτρινη. Κεφαλιά του Κόκκι χωρίς συνέχεια. Καμαρά. Κοιτάξτε τι μπάλα ξέρει και πόση άνεση έχει στο παιχνίδι του ο Σενεγαλέζος.
Τάτος. Στο 62. Το 2-0. Για τον Άρη. Προσπάθεια του Τρομήτου να μπει στο μάτς. Με διορθωτικές κινήσεις από το Δόνη. Οι δύο σκόρερ του αγώνα του κυπέλου. Του Άρη επιμένει Ατρόμητος με τον Περόνε. Γύρισμα, κόρνερ. Λιτό παιχνίδι που έχει ο ναυτί. Ο Τάτος στην παλιά, ο Περόνε πίσω από την άμυνα, αλλά δεν... Τιμό του, έτσι. Αποδεικνύεται τελικά πόσο αγαπητός είναι στο κόσμο του. Το φιλό τιμό του τρόπου που αγωνίζεται, που δεν αφήνει η σπιθαμή του κυπέλου Στεφάνου. Και νομίζω ότι θα δούμε τελικά τον Φαμπιάνο, καθώς έδωσε εντολή. Με τον Νέτο μπορεί να φτάσει κοντά στην εστία, ο Ρουίς είναι σε θέση offside. Προς την εστία το γύρισμα του Αργεντίνου. Ο Άρη παίρνει θέση του Ρουίς. Εδώ η ευκαιρία νωρίτερα του Περόνα. Κοιτάξτε τι πάει να κάνει από πλάγια. Και περίοδου. Και το τι προσέφερε στην ομάδα του με την Αύστρια. Δεν έχουν ξεχαστεί. Εμπεγλέρας προς την εστία out. Σακανόφσκι έξυπνα. 84ο. Περόνε, κεφαλιά πάσα, Σαγκανόφσκι στη φάση, μπαίνει ο Φατί και διώχνει. Ο Περόνε στο σούτι, κόντρα και πάλι από τον Γάλλο, Σωτήρια στο 84. Πολλά λάθη σε πολλές περιπτώσεις εδώ από τους παίκτες των δύο ομάδων. Στη λεπτομέρεια παίζεται τώρα το μάτς, στο 87. Βεβαίως με τον Άρη να έχει το σαφές πλεονέκτημα και την ηρεμία του 2-0 υπέρ του. Κίτρινη για τον Τζεσνάουσκις. Να ο Φαμπιάνο, στους πρώτου γύρου. Σέντρα του Νέτο για τον Κόκε, κεφαλιά, out! Από τη σέντρα του Νέτο. Ελάχα λεπτά, καθυστερήσει στο παιχνίδι. Φεύγει ο Κόκε από την άμυνα του Ατρομήτου και έχει την ευκαιρία να σκοράρει το σουτ με τα πόδια ο Μιχαηλίδης για μια ακόμη φορά σήμερα. Λίμα. Κοιτάξτε πώς φεύγει ο Κόκε νωρίτερα. Απόλυτα καλυπτόμενος και έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-0. Και πώς αντιδρά ο Μιχαηλίδης εδώ. Τέλος του αγώνα, νίκη για τον Άρη με 2-0 απέναντι στον Ατρόμητο. Αντίθετα με τον Άρη που έχει ένα ευνοϊκότατο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου με παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη και πολύ κοντά σε αυτήν, χωρίς ιδιαίτερα δύσκολες αποστολές, βεβαίως με τη δεδομένη δυσκολία που έχει κάθε παιχνίδι της Super League. Ο λόγος στον Παναγιώτη Στεφάνου, έχουμε ρεπορτάζ. Κάρλος Τόχα δίπλα μας, πολύ καλή εμφάνιση σήμερα από τον Άρη. Να μας πει πώς κατάφεραν και ξεπέρασαν το σοκ των Τρικάλων. Después de un golpe muy duro para nosotros después de Trikala. Sí, bueno, ha sido una semana complicada, la semana pasada fue muy complicada para nosotros. Afortunadamente hoy jugamos bien más que todo el primer tiempo. Y bueno, ganamos y estamos contentos por eso. Hay que seguir así bien concentrados y trabajando fuerte. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας, μια πολύ σκληρή εβδομάδα για μας. Από εκεί πέρα θεωρώ όμως ότι η ομάδα επανήλθε σε καλές εμφανίσεις. Κυρίως στο πρώτο μήχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ήταν μια νίκη που τη χρειαζόμαστε και τώρα πλέον κοιτάμε μπροστά. Ήταν ένα εύκολο βράδυ, δηλαδή ένα εύκολο απόγευμα. Ήταν fácil para nosotros. No, para nada fácil, no fue para nada fácil. Afortunadamente, en los primeros minutos pudimos solucionar. Bueno, pues en los primeros minutos pudimos concretar dos goles y eso nos dio cierta tranquilidad y pudimos manejar mejor el juego, pero no fue para nada fácil. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν ένα εύκολο. Βράδυ δική μου η ομάδα είχε τον έλεγχο στην αρχή, έκανε ευκαιρίες, ευτυχώς καταφέραμε και σημειώσαμε δύο γρήγορα γκολ. Δύο γκολ που μας δώσαν ηρεμία ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα το ρυθμό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήταν εύκολο βράδυ. Πρέπει τώρα να γυρίσει το ρολόι του πίσω μία ώρα, να το βάλει ώρα Γερμανίας. Ahora ya tenemos que ir una hora atrás porque ya estamos en hora de alemán. Hora local es una hora atrás. Sí, sí, estamos comentando eso con los compañeros que la hora cambia porque es invierno y bueno, son cosas que pasan acá en Europa y ya, normal. Δύο ώρες πίσω γιατί σήμερα αλλάζει η ώρα, ούτως ή άλλως και πάει μία ώρα πίσω. Πολύ σωστό, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, δεν καταλάβει το λογοπαίγνιο για το Leverkusen, έτσι, Παναγιώτη. Έτσι είναι τα πράγματα, μια και το πες να το θυμίσουμε και στους φίλους μας, μας ακούν. Θα κοιμηθούν μια ώρα παραπάνω. Εδώ ολοκλήρωνε τη μετάδοσή μας από το κλάν της Μικελίδης. Νίκη για τον Άρη με 2-0 απέναντι στον Ατρόμητο. Και βεβαίως σε μια ημέρα που κυριαρχεί και η μετάδοση του ντέρμπι σε λίγο από το Nova Sports 1 σε full high definition εικόνα. Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από Θεσσαλονίκη.